Επενδύσεις σε bitcoin αλλά και το πολυπόθητο MarketPass κόστησαν τελικά πολύ ακριβά σε έναν επιχειρηματία και ένα πολίτη στο Ηράκλειο που έχασαν μέσα από τα χέρια τους τα χρήματα που είχαν στην τράπεζα. Στο πιο πρόσφατο κρούσμα, ο 59χρονος Αλβανός πίστεψε ότι θα επωφεληθεί από το MarketPass και έπεσε στην παγίδα απατεώνα που του τηλεφώνησε παριστάνοντας τον υπάλληλο του λογιστή του. Και από Υπουργεία έχουν υποστηρίξει ότι καλούν πολλές φορές για να μοιράσουν λεφτά. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, όταν θέλουν να μοιράσουν λεφτά, σίγουρα δεν θα μας ζητήσουν κωδικούς της τράπεζας. Σίγουρα δεν θα μας ζητήσουν να πατήσουμε σε κάποιο σύνδεσμο για να ακολουθήσουμε να βάλουμε τα στοιχεία μας, και σίγουρα κανένας λογιστής και κανένας συνάδελφος οικονομολόγος που τηρεί βιβλία δεν θα ζητήσει από συνεργαζόμενη επιχείρηση να έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο αετωνύχης τον έπεισε ότι δικαιούται την επιδότηση και του ζήτησε τους κωδικούς του τραπεζικού λογαριασμού για να ολοκληρωθεί η καταβολή των χρημάτων. Αντί του επιδόματος όμως, το θύμα είδε το λογαριασμό του να αδειάζει από τα 900 ευρώ που είχε μαζέψει με κόπο. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, γνωρίζοντας και σεβόμενοι το επάγγελμά τους, δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, να ζητήσουν κωδικούς e-banking από οποιοδήποτε πελάτη. Πολλοί δε οι βοηθοί των λογιστών να ζητήσουν στοιχεία τέτοια, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους. Η απάτη που προηγήθηκε σε βάρος Ηρακλειώτη επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε θύμα δήθεν χρηματιστή από την Κύπρο, ο οποίος τον έπεισε να επενδύσει σε bitcoin, σπάει ρεκόρ. Ο 47χρονος τον εμπιστεύθηκε και έδωσε τους κωδικούς και τα προσωπικά του στοιχεία, με συνέπεια να κάνουν φτερά από το λογαριασμό του πάνω από 61.000 ευρώ. Λογιστές και οικονομολόγοι που προειδοποιούν συνεχώς τους πολίτες για τις απάτες σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αφού οι συμβουλές τους πέφτουν στο κενό. Ειδικά σε επιχειρήσεις που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έπαιρνε κάποιος και υποστήριζε ότι είναι υπάλληλος από το Δήμο και πρέπει να γίνει μια πληρωμή από το Δήμο άμεσα. Καμία πληρωμή από το Δήμο δεν γίνεται χωρίς να καταθέσεις τα απαραίτητα έγγραφα. Άρα λοιπόν, ναι μεν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και μας κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα, αλλά η γραφειοκρατία πολλές φορές είναι αυτή που μας σώζει, άρα μην προσπαθούμε και να την παρακάμψουμε. Το ηλικιώδες ποσό των 61.000 ευρώ εκταμιεύτηκε σταδιακά από το Φεβρουάριο μέχρι τις 23 Μαΐου, όπου ο επιχειρηματίας από το Ηράκλειο αντιλήφθηκε την απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Κενά στους κανόνες για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών επισημαίνουν λογιστές και οικονομολόγοι που υποβάλλουν συνεχώς προτάσεις στις αρχές για να αναβαθμιστούν τα συστήματα, παρότι οι επιτίδιοι φαίνεται να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά, εφευρίσκοντας νέους τρόπους για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Ενώ σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να βρεθούν νέες ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες και γενικότερα οι συναλλασσόμενοι, μιας και η ψηφιακή εποχή απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή ασφάλεια. Την ίδια στιγμή και μετά τις επιθέσεις hacker στην Τράπεζα Θεμάτων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, σήμανε νέο συναγερμό σε εξεταστικό κέντρο στο Βόλο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Προηγήθηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα από περιοχή της Ιταλίας, το οποίο δέχτηκε υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο τηλεφώνημα, αυτόματος τηλεφωνητής ενημέρωνε το παιδί ότι αλλάζει το εξεταστικό κέντρο, ενώ το παρακινούσε να ενεργοποιήσει σύνδεσμο σε σχετικό email που θα λάβει, ώστε να ενημερωθεί για το νέο κέντρο στο οποίο δήθεν θα έδινε εξετάσεις. Η μητέρα του μαθητή που ήταν παρούσα στο τηλεφώνημα πρόλαβε να καλέσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ενημερώσει τον προϊστάμενο, ο οποίος σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο Παιδείας.